Σωστά πόδι, λάθος πόδι. Το χταπόδιο Γιάννος, όπως όλα τα χταπόδια, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πόδια. Τα πόδια του Γιάννου όταν ήταν μικρά παίζαν όλα μαζί στις πλατείες. Όμως τώρα μεγαλώσαν πια και είναι όλα επαγγελματίες. Το πρώτο του πόδι είναι γιατρός, ο καλύτερος στην πόλη, συνάχη, στραμπούλιγμα, ψηλός πυρετός, σε εκείνον τρέχουν όλοι. Είναι μαγείρας διάσημος, σεφ ξακουστός, το δεύτερο του πόδι. Πίτες, σούπες, ψητά, είναι σε όλα ειδικός, μόνο μην του παραγγείλετε χταπόδι. Το τρίτο του πόδι είναι αξιωματικός στην πυροσβεστική, όπου σπίθα και φλόγα, φωτιά και καπνός, είναι και αυτός εκεί. Σκαρφαλωμένος στη σκαλοσιά, με κράνος και εργαλεία στον νόμο, σαν το τέταρτο πόδι δεν έχετε δει καλύτερο οικοδόμο. Το πέμπτο του πόδι είναι ο σαχαροπλάστης που παραγγέλνουν όλοι τα γλυκά τους, μιλφέι, πάστες, αραγλάκια, εκλέρ ή τούρτες για τα γενέθλιά τους. Το έκτο του πόδι είναι φωτογράφος. Θα τον βρείτε κλεισμένο στο στούντιο ή έξω, σε δρόμους, πλατείες και ταράτσες, με το φακό του να σημαδεύει ηλιοβασιλέματα, φιλιά, χαμόγελα και αστείες γκριμάτσες. Πότε ποτίζουν τις γαρδένιες, πόσο ψηλά πάει ο κισός και τους πλανσέδες, τους κατηφέδες, πού τους φυτεύουμε και πώς. Ρωτήστε το έβδομο του πόδι που είναι κυπουρός. Πλέκει κοτσίδες, μπούκλες χτενίζει, κόβει τσουλούφια χωρίς τρεσχωρίζει και αν έχεις φαλάκρα σου τη γυαλίζει. Δουλειά του είναι κάθε κεφάλι να κάνει ωραίο. Είναι κουρέας το 8ο του πόδι, το τελευταίο. Κάποιες φορές όμως τυχαίνει το χταπόδι ο Γιάννος και στραβοξυπνάει. Μπερδεύει τα 8 του πόδια και το ένα στη δουλειά του άλλου πάει. Όμως οι φίλοι του το ξέρουν και αν κάποια μέρα πάνε στο γιατρό και πουν «Χτύπησε το κεφάλι μου και με έπιασε ζαλάδα». Και εκείνος πει «Δεν είναι τίποτε, βάλτε του αλάτι, κόκκινο πιπέρι και μουστάρδα». Καταλαβαίνουν πως είναι ο μάγειρας. Γελούν και λένε «Οχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Και αν ζητήσουν από τον κυπουρό να τους φυτέψει στο μπαλκόνι μια μιμόζα και αυτός αντί για το φτιαράκι του έρθει με μια μπουλτόζα, καταλαβαίνουν πως είναι ο οικοδόμος. Γελούν και λένε «Αχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Αν ζητήσουν παγωτό στο ζαχαροπλαστείο και πει ο ζαχαροπλάστης «Τα λεμά σας, άπαπα, παγωτό με αυτό το κρύο», καταλαβαίνουν πως είναι ο γιατρός. Γελούν και λένε «Αχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Αν πάνε για ένα κούρεμα και ο κουρέας τους λούσει με το ποτιστήρι και πάει να τους κουρέψει τα μαλλιά με κλαδευτήρι, καταλαβαίνουνε πως είναι ο κυπουρός. Γελούν και λένε «Οχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Και αν δουν τον πυροσβέστη ψηλά στη σκάλα την πυροσβεστική, αντί να σβήνει τις φωτιές, φωτογραφία να βγάζει πανοραμική, καταλαβαίνουνε πως είναι ο φωτογράφος. Γελούν και λένε «Οχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Κι αν δουν τον οικοδόμο σαν τη γη και ζάχαρη άχνη να φτιαρίζει, στους τοίχους με αμύγδαλα και κερασάκια να στολίζει, καταλαβαίνουνε πως είναι ο ζαχαροπλάστης. Γελούν και λένε «Οχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Κι αν δουν τον μάγειρα με πυροσβεστικό να καταφθάνει, γιατί δεν λέει μια μικρή φωτιά κάτω από το τηγάνι, καταλαβαίνουνε πως είναι ο πυροσβέστης. Γελούν και λένε «Οχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Κι αν πάνε στον φωτογράφο και τους πει «Ούτε που φαίνεστε, με τούτο το μαλλί μου ήρθατε να φωτογραφηθείτε. Δεν πάτε πρώτα, λέω εγώ, να κουρευτείτε». Καταλαβαίνουνε πως είναι ο κουρέας. Γελούν και λένε «Οχ, τα πόδι, λάθος πόδι». Και το χταπόδι ο Γιάννος πάντα τους ακούει. Μαζεύει γρήγορα τα πόδια του, κάνει πως τα μαλώνει και αμέσως στις σωστές δουλειές τα ξαναπλώνει. Κι αν κάνει καμιά φορά λάθος, τι πειράζει, της πόλης είναι ο πιο δουλευτεράς. Από το πρωί νωρίς νωρίς το πόδι. Και όλοι τον υπεραγαπούν. Είναι το αγαπημένο τους χταπόδι.